για το μεγάλο πέσουνε. Είμαστε στην τρίτη και τελευταία μέρα του παιχνιδαγωγείου, μιας εκδήλωσης που διοργανώνει ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλόρινας με τη συμπαράσταση της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και πάνω απ' όλα με τη συμπαράσταση των γονέων και των μικρών μας φίλων. Τις προηγούμενες δύο ημέρες διασκεδάσαμε, δημιουργήσαμε, φανταστήκαμε και φτάσαμε στη σημερινή ημέρα για να παίξουμε σε ένα ξεχωριστό παιχνίδι που στόχο και σκοπό έχει τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, έτσι ώστε με πολύ όμορφες εμπειρίες να ξεκινήσουν και τις καλοκαιρινές τους διακοπές που πολύ σύντομα έρχονται. Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλόρινας βρίσκεται κοντά, πάντα κοντά στα παιδιά και στους νέους ανθρώπους. Γιατί αποτελείται από νέους ανθρώπους, συμμετέχουν νέοι άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν, θέλουν να κάνουν πράγματα για το τόπο. Με τη στήριξη και τη βοήθεια των παιδιών, των πραγματικών δημιουργών αυτής της εκδήλωσης, των κοριτσιών που σήμερα βοηθάνε και βρίσκονται ανάμεσά μας, προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, πολύ καλύτερα πράγματα, μέσα στην πόλη μας, μέσα στο τόπο μας. Καλή διασκέδαση σε όλα τα παιδιά. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια ομάδα νέων ανθρώπων, η οποία αποφάσισε να φτιάξει ένα παραμύθι. Εκεί που καθόταν και σκεφτόταν τι να γράψει, ξαφνικά σκέφτηκε να πάει μια βόλτα, μήπως και της έρθει η έμπνευση. Στον δρόμο που πήγαινε, συνάντησε την κοκκινοσκουφίτσα, η οποία βιαστική να πάει το φαγητό στη γιαγιά της. Λίγο πιο κάτω είδε τον Μάικ το κουσολάκι, ο οποίος έψαχνε την ηρεμία του. Αποφάσισε να καθίσει στο παγκάκι, να ξεκουραστεί και ξαφνικά άκουσε τον Ολί Παπά να ψάχνει κάτι. Ακριβώς δίπλα της κάθισαν οι νάνοι, οι οποίοι έψαχναν τη χιονάτη που χάθηκε. Και στο βάθος ακούστηκε ο Βάτραχος να τραγουδάει στη Βασιλοπούλα. Λίγο πιο πέρα στα χτωπούτα έψαχνε το κοπάκι της. Και έτσι ξεκίνησε το πιο ωραίο παραμύθι.